χαίρομαι πάρα πολύ που συμμετείχα στις αγώνες της Καρδίτσας και πήρα 2 χάλκινα ομαδικά με τη βοήθεια του προπονητή μας, του κύριου Μάρ. Με λένε Σταυρούλα, χάρηκα πολύ που συμμετείχα στους αγώνες στην Καρδίτσα και πήρα 2 μετάλλια, ένα σημαίνιο και ένα χάλκινο. Με λένε Μαρία και χαίρομαι πάρα πολύ που συμμετείχα και εγώ σε αυτούς τους αγώνες στην Καρδίτσα και πήρα ένα σημαίνιο και ένα χάλκινο μετάλλιο στα ομαδικά. Με λένε Μαρία, χαίρομαι πολύ που συμμετείχα στους αγώνες στην Καρδίτσα και πήρα 2 μετάλλια, ένα χάλκινο και ένα σημαίνιο. Με λένε Μαριλένα και χαίρομαι πολύ που συμμετείχα στους αγώνες της Καρδίτσας και πήρα 2 χάλκινα μετάλλια στο ομαδικό. Με λένε Ζωή και είμαι πολύ χαρούμενη που κατέβηκα στους αγώνες της Καρδίτσας και πήρα 2 χάλκινα μετάλλια στο ομαδικό. Με λένε Μελίνα και χαίρομαι πολύ που συμμετείχα στους αγώνες της Καρδίτσας. Με λένε Ήρυδα, χαίρομαι πάρα πολύ που συμμετείχα στους αγώνες της Καρδίτσας και πήρα χρυσό μετάλλιο. Με λένε Βίκη, χαίρομαι που συμμετείχα στους αγώνες στην Καρδίτσα και πήρα ένα σημαίνιο και ένα χάλκινο μετάλλιο. Με λένε Έλενα και χάρηκα πολύ που η ομάδα μου πήρε πολλά μετάλλια. Με λένε Στέλλα και χαίρομαι που η ομάδα μου πήρε ένα ομαδικό μετάλλιο. Είμαι η Λιζία και χαίρομαι που κέρδισε η ομάδα μου. Θα ήθελα να δώσω πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά μας, τα οποία συμμετείχαν και διακρίθηκαν στους τελευταίους αγώνες αγωνιστικού τραμπολίνου, οι οποίοι έλαβαν χώρα στην Καρδίτσα για το περιφερειακό πρωτάθλημα. Η συγκομιδή μας ήταν ένα χρυσό, ένα σημαίνιο και 4 χάλκινα, σε ατομικό αλλά και σωματικό επίπεδο. Θα ήθελα να πω πολλά μπράβο στον προπονητή μας, τον Μάρκο τον Μαγδαλιανίδη, ο οποίος με την εξαιρετική δουλειά που κάνει, φέρνει αυτά τα αποτελέσματα για το σύλλογο. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να προσθέσω ότι τα αποτελέσματα αυτά τα πετύχαμε με πάρα πολύ σκληρή δουλειά και με ελιπέστατα όργανα γυμναστικής. Γι' αυτό το λόγο ζητάμε τη δυναμική παρέμβαση όλων των φορέων, έτσι ώστε τα παιδιά μας να έχουν ίσες δυνατότητες και ίσες ευκαιρίες με άλλους αθλητικούς συλλόγους. Σήμερα εδώ στο Καμπάνι έχουμε την τελετή λήξης της αθλητικής σεζόν για τον Οδυσσέα Καμπάνι, την ομάδα του Τραμπολίνο, την ομάδα του Μάρκου Μαγδαλιανίδη. Και εδώ όλοι οι γονείς μαζεύτηκαν για να κάνουν μια γιορτούλα μαζί με τα παιδιά. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για ό,τι προσφέρουν εδώ στον τόπο μας. Ο Οδυσσέας Καμπάνι είναι από τους ελάχιστους συλλόγους στην Κεντρική Μακεδονία και ο μοναδικός σύλλογος σε αυτό το άθλημα, στο τραμπολίνο, στο νομό μας. 3, 2, 1 και...